Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Νικολάου, δεν βλέπουμε την εκπροσώπηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα διάφορα κανάλια και στα πάνελ. Αυτό είναι δική σας επιλογή ή δεν σας καλούν τα κανάλια, με την έννοια ότι δεν μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στα διάφορα προβλήματα της χώρας? Ακούστε, εμείς στις προσκλήσεις που μας γίνονται προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε. Όπως και σε εσάς, όσες φορές μας έχετε προσκαλέσει. Ναι, με μεγάλη χαρά φυσικά, αποδεχθήκατε. Πάντοτε, όπως ναι. Μας έχετε προσκάλεσει, βεβαίως. Φυσικά. Είτε και δεν είναι προσωπικό, και δεν το δουλεύουμε. Όλα τα στελέχη του ΚΚΕ έχουν μερίδιο στη δουλειά της προβολής των θεσιών. Μάλιστα. Έχουμε επομένως πολλά θέματα στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζει, πιστεύω, ο κόσμος, γιατί με κόσμο που συνομιλώ δεν γνωρίζει τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οπότε θα θέλαμε, με αφορμή τη συνέντευξή σας, να μάθουμε τις θέσεις σας στα διάφορα θέματα. Πώς βλέπετε τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, που είναι κορυφή στην επικαιρότητα? Ακούστε, είναι πραγματικά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Καταρχήν πρέπει να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι στον καπιταλισμό γενικά, όχι μόνο όταν εντείνονται οι ανταγωνισμοί, οι κόντρες που οδηγούν και σε στρατιωτικές επεμβάσεις ή αναμετρήσεις, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση, δεν μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα ή και παλιότερα την πρόσβαση των εργαζόμενων, των πλατιών λαϊκών μαζών σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει την πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στη ζωή με δικαιώματα. Ακόμη περισσότερο χρειάζεται να βάλουμε την παράμετρο ότι η ένταση αυτού του προβλήματος σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων που γίνονται σε μία σειρά χώρες και περιοχές του κόσμου. Και τώρα στη Συρία και νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στις επεμβάσεις στη Βόρεια Αφρική, οι οποίες γίνονται για συγκεκριμένο λόγο. Είναι περιοχές όλες αυτές πάρα πολύ πλούσιες σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, άλλων ορυκτών αγαθών τα οποία χρειάζεται η διεθνής οικονομία για να κινηθεί. Λίθιο, για παράδειγμα. Ναι, για να φεύγει όμως ο κόσμος από αυτές τις περιοχές, σημαίνει ότι τα καθεστώτα που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές είναι αυταρχικά ή δεν δίνουν στον κόσμο τα προστοζήνα. Δεν είναι πάντα έτσι. Εμείς ξέρουμε ότι τα ΚΚΕ ποτέ δεν υπερασπιστήκαμε, για παράδειγμα, το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν, λέω εγώ τώρα, στο Ιράκ, γιατί ήταν ένα καθεστώς το οποίο έβαλε στο στόχαστρο πρώτα και κύρια τους κομμουνιστές, άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές. Όμως θεωρούμε αναφέρει το δικαίωμα κάθε λαού ο ίδιος να αποφασίζει για το πώς θα ζήσει στη χώρα του, να είναι ο ίδιος ο κύριος των εξελίξεων. Με αυτή την έννοια δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συνέβη στη Συρία, αν θέλετε, που εκεί και η στάση που κρατάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ρωσία, το Ιράν, άλλες ισχυρές δυνάμεις, δείχνουν ποια είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι ποιος θα εξασφαλίσει τον έλεγχο. Εμείς όμως είμαστε τώρα μια μικρή χώρα η οποία δέχεται αυτή την μεταναστευτική ροή. Να πάμε σε αυτό. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι θα προτείνατε δηλαδή? Για να αντιμετωπιστεί αυτό που ζούμε καθημερινά. Δεν μπορείς να μεταφέρεις το φταίξιμο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδέκτες του προβλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση με αναβαθμισμένο ρόλο στα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, να λες ότι αυτούς τους ανθρώπους που ξεσπίτωσα γιατί κατέστρεψα τα σπίτια τους, δημιούργησα, έκανα επέμβαση κτλ., στη συνέχεια τους φορτώνω το φταίξιμο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ σαν πρόσφυγες πρέπει να παίρνονται μέτρα έτσι ώστε να αναγνωρίζεται το στάτους, το καθεστώς του πρόσφυγα. Και όχι όπως γίνεται με τα τελευταία αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση. Όλοι πρόσφυγες, κύριε Νικολάου, είναι όμως όλοι πρόσφυγες? Διότι από ό,τι λέει τουλάχιστον η κυβέρνηση, μικρό ποσοστό, γύρω στο 10% ή 15% είναι πρόσφυγες. Οι υπόλοιποι είναι, όπως σου αποκαλεί, παράνομοι μετανάστες. Κοιτάξτε, έρχεται τώρα ένας άνθρωπος από μια χώρα που έχει γίνει υπεριαλιστικές επεμβάσεις και γίνεται πόλεμος.
υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, άσχετα με τη σκοπιμότητα. Γιατί η σκοπιμότητα είναι δεδομένη να μειωθεί ο αριθμός των προσφυγών για να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων, το οποίο πρέπει να τους αναγνωρίζει σε δικαιώματα. Γιατί το να αναγνωρίζεται κάποιος σαν πρόσφυγας έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Άρα εκεί πάει η συζήτηση. Και εκεί πάει η συζήτηση με στόχο να αυξηθεί η καταστολή, να σκληρύνουν οι έλεγχοι, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται αυτά και με στρατιωτικό τρόπο στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να πάμε στο προκείμενο. Το θέμα είναι. Ναι, πρακτικά τι κάνουμε. Γιατί καλώς ή κακώς καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι, αλλά καλώς ή κακώς είμαστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων με αυτήν την οικονομική κατάσταση και ξαφνικά δεχόμαστε, δεν μπορούμε να δεχτούμε απεριόριστες ροές. Δεν υπάρχει ένα ταβάνι. Πρώτον, κοιτάξτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν εδώ πρέπει να έχουν κέντρα φιλοξενίας που θα τους εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή είναι το πρώτο ζήτημα. Να κλείσουν τα εγκληματικά hot spot, τα οποία οδηγούν σε φαινόμενα όπως να πεθαίνουν μωρά παιδιά επειδή δεν έχουν νερό να πιούν. Είναι το πρώτο και το βασικό. Και να πάρθουν ταυτόχρονα και μέτρα για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νησιά που είναι ήδη έχει χτυπήσει κόκκινο, να αποζημιωθούν, λέμε εμείς, οι νησιώτες, ο νησιωτικός πληθυσμός, ο οποίος έχει πληγεί από το διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών εκεί. Και βέβαια, αν δείτε και τα σχέδια που ανακοινώνει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, που μιλάμε για δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης κλειστού τύπου, όπως είναι στην Αμυγδαλέζα εδώ ή και σε άλλα στην ενδοχώρα, με χωρητικότητα από 5.000 ανθρώπους το καθένα, άμα τα αθροίσετε αυτά, μιλάνε για Σάμο, Μυτιλίνη, Χίο. Εσείς είσαστε υπέρ των ανοιχτών κέντρων, είσαστε κατά των κλειστών κέντρων? Εμείς είμαστε κατά των κέντρων φυλάκισης, κράτησης. Μιλάμε για ανοιχτές δομές που θα έχουν συγκεκριμένο στόχο. Τι θα είναι αυτό? Να έρχονται οι άνθρωποι, να τους παρέχεις ανθρωπιστική βοήθεια, να τους παρέχεις υγειονομική περίθαλψη, να τους βοηθάς να διευθετούν τα χαρτιά τους και στη συνέχεια. Έχουμε τη δυνατότητα, την οικονομική, να το κάνουμε αυτό? Να πηγαίνουν, θα σας πω, να πηγαίνουν στον τόπο τελικού προορισμού τους. Αυτό είναι το βασικό. Οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους, θέλουν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους που είναι σε άλλες χώρες. Θέλουν να πάνε σε ένα τελικό προορισμό. Και η κυβέρνηση και η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή εφαρμόζουν μια σειρά παράδειγμα. Εσείς είσαστε και ευρωβουλευτής. Για ποιο λόγο η Ευρώπη δεν μας βοηθάει σε αυτό το θέμα? Για ποιο λόγο κατηγορούμε σας πιστεύετε ότι... Πρώτον, πρέπει να εξετάσουμε το εξής. Δεν μπορεί ένα σύγχρονο κράτος του 2020 να μην έχει τρόπο και σχέδιο να διαχειριστεί 30, 40, 50.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη. Σκεφτείτε το εξής, να γίνει μια φυσική καταστροφή στην Ελλάδα, που όλοι το απευχόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα πληγούν, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν είναι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες. Το κράτος δεν έχει σχέδιο εκτακτής ανάγκης. Και αν δεν έχει, πρέπει να φτιάξει. Μην νομίζουμε ότι έχει. Δεύτερον, γιατί δεν δέχονται. Δείτε, στην πρώτη φάση της υπεριαλιστικής επέμβασης του πολέμου στη Συρία, δεχθήκαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεχθήκαν. Ο στόχος όμως είναι συγκεκριμένος. Επειδή γενικά φαίνεται ότι η κατάσταση πάει για μια νέα συγχρονισμένη και ίσως βαθύτερη καπιταλιστική οικονομική κρίση από αυτή που ζήσαμε το 8, 10, 11. Αυτό το επιβεβαιώνουν σχεδόν το σύνολο των αστικών επιτελείων, των επιτελείων, όχι τα δικά μας, δηλαδή το ΚΚΕ, αυτό θέλω να πω. Και τα μέτρα που παίρνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομικό επίπεδο, η επεκτατική πολιτική κτλ. Θέλουν να έχουν αποθήκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εργατικής δύναμης στην περιφέρεια, έτσι ώστε μετά σε μια φάση ανάπτυξης ξανά να έχουν πρόσβαση σε εργατικά χέρια. Άρα λέτε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση, κύριε Νικολάου, έτσι? Λέμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα, mm-hmm. αφενός γιατί συνεχίζουν τον εγκλωβισμό με hot spots φυλακές με 5-6 χιλιάδες ανθρώπους χωρητικότητα το καθένα σε κλειστές δομές. Και τη στιγμή που διατηρούνται όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό που δουλεύει εκεί, στο υγειονομικό προσωπικό, μα όλα τα και στη Μόρια και στη Σάμο, mm-hmm. με ένα και δύο γιατρούς, για 5.000 και 6.000 ανθρώπους λειτουργούμε. Με φοβερές ελλείψεις, με ανθρώπους που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τώρα λύγουν. Ξέρετε ότι θα λήξουν οι άνθρωποι οι οποίοι διεκπαιρεώνουν τα αιτήματα ασύλου τον Δεκέμβρη. Θα μείνουμε με το 10-15% της δυναμικότητας των εργαζομένων. Όσο λοιπόν διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση,
και η κατάσταση του εγκλισμού και της συγκέντρωσης θα συνεχίζει το πρόβλημα και το οποίο θα λειτουργεί, πώς να το πω, και θα δημιουργεί και μια αντιδραστική απάντηση και μέσα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, θα τροποδοτείται δηλαδή ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. Η πρόταση σας είναι ανοιχτά κέντρα σε όλη την ενδοχώρα, ανοιχτά κέντρα που να περιθάπτουν όλο αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς θα σας πω όπως τοποθετηθήκαμε. Αυτό όμως δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες σε έναν βαθμό που από αυτούς που έρχονται δεν είναι όλοι άγιοι, θα είναι και εγκληματικά στοιχεία κλπ. Δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Κοιτάξτε. Βλέπετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ενδοχώρα που έρχονται περιορισμένος ανθρώπων. Να σας πω ακριβώς ποια είναι η θέση μας και θα απαντήσουμε και σε αυτό σύντομα. Να κλείσουν τα hot spots. Βεβαίως. Και να μην δημιουργηθεί κανένα νέο κέντρο φυλακή. Οι αιτούντες άσυλο να μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα σε δημόσιους, ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και με γρήγορες διαδικασίες να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Άμεσα να γίνουν οικογενειακές επανενώσεις και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βασικά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Χρειάζεται να επισπευθούν οι διαδικασίες για να χορηγούνται άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες πολέμων ή χώρες που είναι υποκατοχή ή σε θύματα αντιδραστικών καθεστώτων, όπως είπατε και στην αρχή. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση και να γίνουν σήμερα, τώρα, άμεσα, οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες και να απορροφηθεί το προσωπικό το οποίο δουλεύει στα νησιά. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ρωτάτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει ο ελληνικός λαός, και από εκεί, αν θέλετε, γεννιέται και η αντίδραση, είναι ότι αλλεπάλληλες κυβερνήσεις έχουν τσακίσει το λαϊκό εισόδημα έως και 50% τα τελευταία χρόνια. Και η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται από τα δείγματα γραφής που έχει δώσει ήδη, δεν πρόκειται να πάει ούτε μισό μέτρο πίσω. Κάποιες ελαφρύσεις έχει δώσει όμως. Κάποιες ελαφρύσεις έδωσε και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά σου τα παίρνουν από την άλλη μεριά. Και μάλιστα η κατεύθυνση που θα δούμε τώρα, και με το ασφαλιστικό όπως θα έρθει, ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, θα είναι πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον εργαζόμενο και αβεβαιότητα πλήρης. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιπαλέψει ο ελληνικός λαός, συνολικά οι εργαζόμενοι. Δεν είναι φταίχτες της κατάστασης που ζήσαμε στη χώρα μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Είναι φταίχτες οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Σε ένα διαφορετικό επίπεδο δικαιωμάτων, αν είχαμε κατακτημένο, δεν θα μας πείραζε αυτό. Όσον αφορά για την εγκληματικότητα που λέτε, εδώ πάλι είναι συγκεκριμένη επιλογή. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος καταστέλει το έγκλημα. Αυτός είναι η αστυνομία. Όμως, όσο ο προσανατολισμός της αστυνομίας είναι η καταστολή των κινητοποιήσεων, των αγώνων, η προληπτική ο προβληματισμός του κόσμου είναι ότι όσο περισσότεροι έρχονται, επειδή δεν τους παίρνει η Ευρώπη, ξέρετε την θέση της Ευρώπης επάνω σε αυτό, όσοι περισσότεροι έρχονται στη χώρα μας, δεν φτάνει το δυναμικό το ανθρώπινο και η αστυνομία και όλα αυτά, δηλαδή και οι υποδομές για να γίνουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, διότι οι ροές είναι ανεξέλεγκτες. Και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και αν θα μας δώσει και άλλους που δεν θα μπορούμε να δεχτούμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσοι πολλοί που δεν ξέρω αν το κράτος προλαβαίνει να ανταποκριθεί. Θέτετε εσείς ο ίδιος το πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Στις περιοδίες που κάναμε παραδείγματι στα νησιά, στα κέντρα και υποδοχή, στα τοπίες, στα hot spot, το πρόβλημα δεν είναι, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ένας και δύο γιατροί για 6-7 χιλιάδες, για παράδειγμα, στη Σάμο, ανθρώπους που είναι και αστυνομικοί επίσης. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ελαχιστότατοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλο το νησί για τους κατοίκους του νησιού. Ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις βασικά στο σύστημα υγείας, στα σχολεία. Ακόμα οι προσλήψεις τις οποίες έχει πει ότι θα κάνει η κυβέρνηση δεν έχουμε δει πότε θα γίνουν. Μιλάω για τα σχολεία, για τους καθηγητές. Το να προσπαθείς να λύσεις όλα αυτά τα βασικά ανθρώπινα προβλήματα με αναπληρωτές, με προσωρινή εργασία, με ορισμένο χρόνο συμβάσεις,
βεβαίως εντείνει αυτή την κατάσταση. Πάντως το θέμα, κύριε Νικολάου, είναι ότι βράζουν οι τοπικές κοινωνίες πραγματικά και φιλοξενήσαμε και προηγουμένως και κτηνοτρόφους από περιοχές των ακριτικών νησιών μας που λένε ότι δεν πάει άλλο, ότι έχουν ξεκληριστεί, ότι υπάρχουν, γίνονται μάρτυρες περιστατικών απίστευτων και τονίζουν οι άνθρωποι πως δεν ήμασταν ρατσιστές, αγκαλιάσανε τους πρόσφυγες, απλά τονίζουν ότι το προφίλ αυτών των ανθρώπων που έρχονται καθημερινά με αυτές τις ροές στην χώρα είναι τελείως διαφορετικό και έρχονται αντιμέτωποι με παραβατικές συμπεριφορές. Εσάς σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχει χτυπήσει κόκκινο, ότι οι αντιδράσεις των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές αυξάνονται μέρα με την ημέρα και μέχρι πού θα πάει? Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι παραιτείται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Σάμου. Υποτίθεται ότι η κλειστή δομή θα φιλοξενούσε περίπου 1.000 ανθρώπους, τώρα πάνε στις 5.000. Και να συμπληρώσω, φοβάστε τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα εθνικό παραλήρημα στη χώρα? Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Κοιτάξτε, να τα δούμε τα ζητήματα με μια σειρά. Ναι. Πρώτον, από τον τρόπο με τον οποίο σας ανάπτυξα εγώ τη δική μας, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω να δω τι έχουν στο μυαλό τους όλοι οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται ενάντια σε αυτό το πρόβλημα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε. Φυσικά, εμείς ο κόσμος θέλουμε τις δικές σας θέσεις να μάθει. Αυτό λέω. Εάν για παράδειγμα είχε αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νησιά με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε, θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Εάν είχε πάρει μέτρα η κυβέρνηση και η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζημιωθεί πάρα πολύ, λέμε, από το διπλό εγκλωβισμό, θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Αν είχαν πάρθει μέτρα έτσι ώστε... Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι κοινωνίες στην ενδοχώρα δεν δέχονται. Δηλαδή, όταν προσπάθησε η κυβέρνηση να στείλει άτομα στην ενδοχώρα, υπήρξαν αντιδράσεις των κατοίκων. Βέβαια, μα γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και με τους ίδιους ακριβώς τρόπους που εγκλωβίζονται και εκεί που υπάρχουν. Αλλά οι υποδομές είναι το θέμα που βάζετε εσείς, ότι πρέπει να γίνουν σωστές υποδομές. Είναι και οι υποδομές, αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να πιστωθούν οι διαδικασίες για να χορηγείται άσυλο, να εξασφαλιστούν οι οικογενειακές επανενώσεις και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε γρήγορα να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο τελικό του. Ναι, εδώ όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, το ποιοι δικαιούνται άσυλο κατά την άποψη του κόμματός σας. Κατά την άποψη της κυβέρνησης, άσυλο δικαιούνται μόνο όσοι έρχονται από τη Συρία, από τα άλλα καθεστώτα που εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το βάζετε ότι και αυτοί δικαιούνται άσυλο, θεωρούν ότι δεν δικαιούνται άσυλο. Ενώ εσείς θεωρείτε ότι είναι καθεστώτα τα οποία από υπερελιστικές παρεμβάσεις, όπως είπατε, και οπότε και αυτοί πρέπει να παίρνουν άσυλο, κατά την άποψή σας, αν κατάλαβα σωστά. Σε τελική ανάλυση, όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια πάλη την οποία τη διεξάγει. Έρχεται ένα αποτέλεσμα, περνάει για παράδειγμα ένας αντιλαϊκός νόμος, γίνεται νόμος του κράτους. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω εκτίμηση, καταλαβαίνετε, το πώς και πού, από πότε θα γίνεται. Ακόμα είναι φρέσκια η συζήτηση, είναι φρέσκα τα κριτήρια. Θα δούμε πώς προχωράει. Η άποψή μας είναι συγκεκριμένη, που σας είπα. Όμως, το πώς θα λειτουργήσει πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει δεχθεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία του και στην πρόσφατη την αλληλεγγύη των γειτονικών λαών σε δύσκολες περιόδους, στην εξορία, στην περίοδο της φασιστικής κατοχής, στην περίοδο της Χούντας, στους δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μετανάστες ήταν, δεν ήταν πρόσφυγες, οι οποίοι πήγαν σε άλλες χώρες να δουλέψουν. Ναι, αλλά εκείνοι πήγανε κανονικά χαρτιά, πήγανε με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ οι περισσότεροι έρχονται χωρίς χαρτιά, δεν ξέρουμε από πού είναι, είναι ό,τι δηλώσουν, ας πούμε. Γι' αυτό όμως πρέπει να έχεις μια δομή που πραγματικά να τους καταγράφει, να βρει ποιοι είναι, να εξετάζει τις περιστάσεις. Με 10 άτομα προσωπικό που να κάνει αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα, στο hot spot, στο βαθύ στη Σάμο, πώς μπορείς να βγάλεις άκρη? Μάλιστα. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το ζήτημα. Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πολύ σύντομα θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σας, κύριε Νικολάου, όσον αφορά αυτό το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας που διχάζει τα κόμματα.
Τι λέει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ καταρχήν, καταρχάς μάλλον να πω, έκανε μία σειρά παρεμβάσεις στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τις γνωρίζουμε. Με βασική αιχμή, από τη μία να κατοχυρωθούν ουσιαστικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, mm-hmm. ουσιαστικά το δικαίωμα στην εργασία, στην απεργία, στην ασφάλιση, ναι, ναι. Κρατικά με δημόσια κέντρα χωρίς να πληρώνεις κάτι παραπάνω, και παρέμβαση έτσι ώστε να εξασφαλιστούν στο Σύνταγμα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να μην εκχωρείται, για παράδειγμα, να μην εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα σε ξένα κέντρα στο όνομα κάποιου εθνικού συμφέροντος, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί ο λαός να ανταπεξέρχεται. Η συζήτηση που γίνεται τώρα και επικεντρώνει στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι μια συζήτηση, κατά την άποψή μας, από προσανατολιστική, με έναν τρόπο, καθώς είτε με τη μία είτε με την άλλη, είτε δηλαδή με τη λογική που έχετε η Νέα Δημοκρατία να προτείνει το πώς θα γίνει η εκλογή. Συμφωνείτε με την πρόταση? Με τον τρόπο που έρχεται. Κάποιο κόμμα? Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν συμφωνούμε για τον εξής λόγο. Για το ΚΚΕ, ο θεσμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι προβληματικός όπως έχουμε τοποθετηθεί. Και τα μέτρα τα οποία παίρνονται τώρα έρχονται για να λύσουν ένα πρόβλημα που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, το οποίο είναι το λεγόμενο να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του πολιτεύματος. Είναι όμως ένα πολίτευμα που όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, μπορεί να καταλάβει ότι ενισχύει αντιλαϊκές επιλογές. Αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ζούμε, ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Άρα έχει μεγάλο συμβαίνει ο ελληνικός λαός να μπορεί με την παρέμβασή του να δημιουργεί δυσκολίες, να δημιουργεί αστάθεια. Γιατί όταν μια κυβέρνηση νιώθει ασταθής, τότε ανοίγει η πιθανότητα ο λαός με την πάλη του να έχει κατακτήσεις, να βελτιώνει την κατάστασή του κτλ. Άρα με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι και η μία και η άλλη πρόταση, ανεξάρτητα, δεν μπαίνω τώρα στη συζήτηση περί αντισυνταγματικότητας. Δεν είστε διατεθειμένοι να την ψηφίσετε. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά η ουσία είναι εκεί. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόμενοι, να μπορούν με την πάλη τους να παρεμβαίνουν και να αλλάζουν την κατάσταση, την κατεύθυνση, να έχουν κατακτήσεις. Κατανοητά όλα όσα μας λέτε, κύριε Νικολάου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ θερμά για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια, γεια σας.